Τι είναι αναγκαίο να γνωρίζεις για τον αυθόδη πυρετό? Ο αυθόδης πυρετός είναι πολύ μεταδοτικό υιογενές νόσημα, το οποίο προσβάλλει τις αγελάδες, τα πρόβατα, τις αίγες, τα χοιρινά και άλλα ζώα όπως ο αγριόχοιρος. Το νόσημα προκαλεί σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, ακόμα και όταν δεν πεθαίνουν όλα τα ζώα από τον ιό. Ένα κρούσμα στη χώρα δημιουργεί μεγάλο εμπόδιο στο διεθνές εμπόριο. Οι άνθρωποι δεν ασθενούν από το νόσημα, αλλά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά του στα ζώα μέσω των ακάθαρτων ρούχων, των οχημάτων και άλλου εξοπλισμού. Τα συμπτώματα του αυθόδους πυρετού ποικίλουν και εξαρτώνται από το είδος των ζώων. Στις αγελάδες το νόσημα μπορεί να είναι σοβαρό και μπορείς να παρατηρήσεις κατάπτωση, υψηλό πυρετό, ανορεξία ή δυσκολία στη λήψη τροφής, μείωση στην παραγωγή γάλακτος, αυξημένη σιελώρια, φυσαλίδες που συνοδεύονται από αλλοιώσεις στο ρίγχος, μέσα στο στόμα, στα άκρα και στις θυλές. Μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ξαφνικούς θανάτους στα νεαρά μοσχάρια. Στα χοιρινά το νόσημα μπορεί να είναι σοβαρό και μπορείς να παρατηρήσεις μια αδυναμία να σταθούν στην όρθια θέση, αλλοιώσεις στα άκρα, ευνίδι ή θάνατη στα χειρίδια. Στα πρόβατα και στις αίγες το νόσημα δεν είναι εμφανές, με ήπια συμπτώματα και μπορείς να παρατηρήσεις στα άκρα μικρές φυσαλίδες, στα όρια μεταξύ του δέρματος και της στεφάνης των χυλών, καθώς και στα μεσοδακτήλια διαστήματα, ευνίδι ή θάνατη στα νεαρά πρόβατα και τις νεαρές αίγες. Ο αυθόδης πυρετός μπορεί να βρεθεί στις εκρήσεις των μολυσμένων ζώων. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα με τους ακόλουθους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η άμεση επαφή των ασθενών ζώων με τα υγιή ζώα, μολυσμένα αντικείμενα όπως στρωμνή, ζωοτροφή, νερό, γάλα, ούρα και άλλα, ακάθαρτος ρουχισμός, υποδήματα ή εξοπλισμός, μολυσμένα μαντριά κτίρια ή μολυσμένα οχήματα μεταφοράς ζώων, κρέας ή άλλα προϊόντα τα οποία προέρχονται από άρρωστα ζώα εάν τα ζώα ταϊστούν με ομό ή ημιμαγειρεμένο κρέας, και υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταδοθεί ο ιός με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις μέσω αερολυμάτων που περιέχουν τον ιό και προέρχονται από γειτονική μολυσμένη εκμετάλλευση. Επικοινώνησε με τον κτηνίατρό σου ή την τοπική κτηνιατρική αρχή αμέσως στην περίπτωση που υποψιάζεσαι ότι η εκμετάλλευσή σου έχει μολυνθεί από τον αυθόδη πυρετό. Δεν μετακινείς κανένα ζώο από την εκμετάλλευση, περιόρισε κάθε μετακίνηση ανθρώπων από και προς την εκμετάλλευση και ο κτηνίατρος θα έρθει να επισκεφθεί και να εξετάσει κλινικά τα ζώα και να πάρει δείγματα για να σταλούν στο εργαστήριο. Το εργαστήριο θα εξετάσει τα δείγματα και θα επιβεβαιώσει την παρουσία ή την απουσία του ιού. Όταν ο αυθόδης πυρετός επιβεβαιωθεί, λαμβάνονται μέτρα για να σταματήσει η διασπορά του νοσήματος σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι εκμεταλλεύσεις είναι γειτονικές με εκμετάλλευση που το νόσημα έχει επιβεβαιωθεί ή τα ζώα τους έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένη εκμετάλλευση, επικοινωνούν με τον κτηνίατρό τους ή την τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο καθένας μας έχει να παίξει ένα ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι η κοινότητα και η χώρα μας παραμένουν απαλλαγμένες από τον ιό. Παραμένοντας σε εγρήγορση και αναφέροντας οποιαδήποτε υποψία κρούσματος αυθόδους πυρετού, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.